Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο κανάλι μας στο YouTube Meet & Greet Stories. Σήμερα θα σας φτιάξω καταπληκτικά τρία, παρακαλώ, διαφορετικά αρωματικά βούτυρα για να μεταμορφώσετε τις μπριζόλες σας. Φτιάξτε λοιπόν αυτά τα βουτυράκια, τοποθετήστε ένα γενναιόδωρο κομμάτι πάνω στη ζεστή μπριζόλα σας μόλις βγει από τη σχάρα και νιώστε να ξεχύνονται όλα αυτά τα αρώματα από τα βότανα και τα μπαχαρικά που θα σας πάνε στον παράδεισο. Να ξέρετε ότι το πρώτο είναι πάρα πολύ απλό. Τρία μόλις υλικά. Βούτυρο, τριμμένο πεκορίνο και εμπόλικο χοντροκομμένο μαύρο πιπέρι. Πού το χρησιμοποιώ? Σε πιο στεγνά κομμάτια. Ένα τριπλό είναι, ένα φιλέτο. Τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Άμα θέλετε, βάλτε το και σε ένα ριμπάι. Βούτυρο πολύ καλής ποιότητας, παιδιά. 80 πλάς και πολύ μαλακό. Θα το αφήσετε εκτός ψυγείου για 3 ώρες. ...125 γραμμάρια πεκορίνο, 15 γραμμάρια πιπέρι χόντρο τριμμένο και 250 γραμμάρια βούτυρο. Αυτό ήταν, παιδιά. Μπορούμε να το τυλίξουμε σε ραπ, σε λαδόκολλα ή να το βάλουμε σε μικρά φορμάκια παγωκίστες. Τσιμιτσούρι, παιδιά, το δεύτερο και είναι το αγαπημένο μου. Έχει πάρα πολλά βότανα μέσα. Έχει μαϊντανό, έχει ρίγανη. Αν θέλετε, βάλτε και λίγο σκηνόπρασο, μην το παρακάνετε, παρακαλώ. Αντί για ξερό κρεμμύδι, που δεν το βάζουμε μέσα στο βούτυρο γιατί έχει υγρασία. Και κυρίως ταιριάζει με πάρα πολλά στέικ. Φλαπ, φλάνκ, σκέρτ, πικάνια, ριμπάι. Είναι ό,τι θέλετε, παιδιά, είναι ένα βούτυρο πασπαρτού που απογειώνει τα στέικ σας. Μαϊντανό, ρίγανη φρέσκια, όπως σας είπα, παιδιά. Και εδώ έχω και λίγο σγουρό μαϊντανό, που η μυρωδιά του είναι λίγο πιο έντονη. Λοιπόν, έχω δύο εναλλακτικές. Ή τα κόβω με ψαλίδι, το οποίο είναι το ιδανικό γιατί δεν βγάζουν τόση υγρασία, ή τα κόβω με μαχαίρι ή με μέτζα λούνα που έχω εδώ. Θα σας δείξω τη διαφορά. Θα κόψω μερικά με ψαλίδι, τα πιο πολλά δηλαδή, και μερικά με μέτζα λούνα. Αν τα κόψετε με μαχαίρι ή με τζαλούνα, τότε θα πρέπει να τα ταμπονάρετε με λίγο χαρτί κουζίνας, διότι το βούτυρό σας θα κρατήσει μέσα η υγρασία και κάποια στιγμή, αν δεν το καταναλώσετε άμεσα, θα σας μουχλιάσει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο και το καλύτερο. Βούτυρο αρωματικό για στέικ με κρασί, παιδιά. Με συμπυκνωμένο κρασί. Τι να σας πω τώρα. Οι γεύσεις εδώ χτυπάνε κόκκινο. Διαλέξτε μία ωραία νεμαία. Θέλετε να πάμε σε κάτι πιο ελληνικό. Με ένα ξινόμαυρο. Βαλσαμικό. Τώρα είμαστε έτοιμοι, παιδιά, όταν δεν κλείνει η κοιλάδα του στριμώνα.